Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, καταρχήν να αποσαφηνίσω ότι για τις δύο βουλευτικές τροπολογίες, γιατί εκ των τριών έμειναν οι δύο, ο κύριος Στιβαίος απέσυρε και θα την διορθώσει όπως είπε, θα την συμπληρώσει και θα την επανακαταθέσει. Για αυτές τις δύο και σύμφωνα και με αυτό που ζήτησε ο κύριος Δένδιας, με το οποίο συμφωνώ και ταυτίζομαι, έτσι είναι, γιατί δεν είμαι αρμόδιος υπουργός, θεματικά δηλαδή αρμόδιος, είμαι αρμόδιος για την εισήγηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου για τη σύμβαση με την Κυπριακή Δημοκρατία για την έρευνα διάσωση και ως εκ τούτου για να λύσουμε σωστά και θεσμικά σωστά αυτό το ζήτημα. Βεβαιώνω το Σώμα ότι για αυτές τις δύο βουλευτικές τροπολογίες οι αρμόδιοι και συναρμόδιοι υπουργοί με διαβεβαίωσαν ότι τις εγκρίνουν, τις αποδέχονται και επομένως καλύπτεται και από αυτήν την πλευρά. Τώρα η τροπολογία του κ. Λοβέρδου δεν έχει τα στοιχεία των άλλων τροπολογιών. Είχαν επίγοντα χαρακτήρα οι τροπολογίες αυτές. Σοβαρή τροπολογία και του κυρίου Γκέρογλου, αλλά έχει όλο το χρόνο να τεθεί σε κανονικές διαδικασίες και να αντιμετωπιστεί από τον αρμόδιο υπουργό που θα είναι όταν στην ώρα του υπάρχει ανάλογο νομοσχέδιο αυτής της αρμοδιότητας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, υπόθηκαν πολλά. Ένα από αυτά είναι μια προσπάθεια από πολλές πλευρές, ήταν εχμηρές κριτικές τοποθετήσεις και εκ δεξιών και εξ αριστερών και του κέντρου, ότι όλη αυτή η ιστορία από την πλευρά της κυβέρνησης έγινε για να αποπροσανατολιστεί η ελληνική κοινωνία. Προς Θεού, σεβόμαστε απολύτως τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών, τα ζητήματα της αγοραστικής δύναμης, του βιωτικού επίπεδου, της κάλυψης των αναγκών, της δοκιμασίας που περνάει ο ελληνικός λαός. Δεν θα μπορούσε κανένα αρρωστημένο μυαλό να στήσει, ούτε είχε και τη δυνατότητα η κυβέρνηση να στήσει τέτοιου είδους αποπροσανατολιστικά παιχνίδια. Μάχη δίνεται, γιατί πραγματικά, και δεν μπορεί κανείς να το μειώνει αυτό, μπορεί να υπήρξαν υπερβολές και στον χρόνο που αναλώθηκε και σε όσα υπόθηκαν, πράγματι. Αλλά εδώ είναι ένα επίσης σοβαρό ζήτημα να σπάσει επιτέλους ένα από τα πιο νοσηρά και σκληρά αποστήματα που δηλητηριάζει το δημόσιο βίο. Η διαπλοκή, όπως από πολλές πλευρές, περιγράφτηκε και έχει διαπιστωθεί. Αυτή η μάχη δεν είναι από προσανατολισμός. Αντίθετα, μαζί με όλες τις άλλες μάχες, είναι στο κέντρο ακριβώς των στόχων αυτής της κυβέρνησης. Κάθε κριτική, λοιπόν, και στεναχωριέμαι που την ακούω και από αριστερά, που υποβαθμίζει αυτή τη μάχη, νομίζω ότι δεν προσφέρει στην προσπάθεια της ελληνικής κοινωνίας να αλλάξει τα πράγματα και στην προσπάθεια αυτής της κυβέρνησης να υπηρετήσει αυτούς τους στόχους. Κρατώ μερικά πολύ σημαντικά, τα πιο σημαντικά κατά τη γνώμη μου, αν και είναι δύσκολη επιλογή. Πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, έθεσε ένα ερώτημα. Η κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να είχε συμβιβαστεί, να είχε επιλέξει το δρόμο που επέλεξαν προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν θα αποκόμιζε ωφέλη από αυτό, δεν θα είχε κανάλια που θα κρατούσαν στάση ανοχής ή και υποστήριξης με μια τέτοια συνέχιση ενός συμβιβασμού και μια συναλλαγής. Δεν θα μπορούσε. Δεν θα μπορούσε, λέω εγώ, γιατί δεν μας πάει στο DNA μας. Γιατί ξεκινάμε από αλλού και πάμε αλλού. Αλλά πρακτικά, αν το αποφάσιζε η δικιά μας κυβέρνηση, θα μπορούσε. Και θα διαιώνιζε αυτή την πραγματικότητα. Γιατί λοιπόν επέλεξε αυτή τη διαδικασία η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός ο Νίκος Παπάς για να αλλάξει το τοπίο, για να κερδίσει κανάλια, μα μπορούσε να τα κερδίσει και αλλιώς.
Γιατί αυτή η περιπέτεια? Και γιατί τόσα χρόνια, κυρίες και κύριοι βουλευτές, που υπήρχε Εσουρού, όχι ένα, δύο, τρία χρόνια, πολλά χρόνια, δεν δόθηκαν οι άδειες, δεν έγιναν διαγωνισμοί, δεν εισπράχτηκε τίμημα για τη χρήση των συχνοτήτων και δεν καταβλήθηκαν χρηματικά ποσά αντίστοιχα γι' αυτό. Γιατί? Δεν υπήρχε συνταγματική επιταγή τότε. Δεν υπήρχε δέσμευση. Γιατί δεν υπάρχει κανένα Εσουρού που να υπάρχει από μόνο του και ασύνδετο, και καμιά ανεξάρτητη αρχή ασύνδετη από το τι συμβαίνει πραγματικά στον πολιτικό και κοινωνικό συσχετισμό σε κάθε ιστορική στιγμή. Και τα μηνύματα που έπαιρνε το Εσουρού ήταν «μην ασχολείστε». Και όπου υπήρχε μια πρωτοβουλία έμενε στη μέση και δεν ενθαρρυνόταν και δεν στηριζόταν με αντίστοιχη νομοθεσία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τώρα έρχονται οι κριτικές ότι έχουμε πολιτική ήττα του Υπουργού, του Νίκου του Παπά, της κυβέρνησης ή πιο εκλεπτισμένα του πολιτικού σχεδίου της κυβέρνησης. Μα ποιο ήταν ακριβώς αυτό το σχέδιο και η πολιτική βούληση αυτής της κυβέρνησης? Όχι με δίκη προθέσεων, προσέξτε, με δίκη προθέσεων μπορεί να πει κανείς ό,τι θέλει, και έχοντας και ισχυρό επικοινωνιακό μηχανισμό στημένο και συγκροτημένο να το κάνει και αληθοφανές. Άλλο η δίκη προθέσεων, τα γεγονότα. Νόμος που λέει να συγκροτηθεί συγκεκριμένο πλαίσιο ποιοτικής και αναβαθμισμένης λειτουργίας και διαφανούς λειτουργίας των καναλιών. Να γίνει διαγωνισμός και να οριστεί ή να προκύψει από τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος τίμημα. Αυτή είναι η μάχη που έδωσε με την νομοθέτηση και με τη γνωστή διαδικασία, αρχικά με το Εσουρού, εν συνεχεία μπροστά στο σαμποτάζ να μην συγκροτηθεί Εσουρού, με την υπέρβαση που ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας και δεν την αποδέχτηκε. Αλλά αυτή είναι η μάχη. Σε αυτήν τη μάχη έχουμε ήττα. Αν έχουμε ήττα του Νίκου του Παπά, της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού, του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι ήττα της Βουλής και του πολιτικού κόσμου, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Και εδώ, όσοι μιλούν για ήττα, θα πρέπει να το αποσαφηνίσουν. Και όσοι χαίρονται και επιχαίρουν για την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, για να δούμε τι ακριβώς εννοούμε, ακριβώς όμως, με κάθε τι που λέμε. Γιατί θα γίνει διαγωνισμός από εδώ και πέρα με το Εσουρού? Θα συντρέξουν όλες οι πτέρυγες της Βουλής για να γίνει? Θα προκύψει ή θα προσδιοριστεί τίμημα? Θα υπάρχει πλαίσιο ποιοτικής αναβάθμισης και διαφανούς λειτουργίας του τηλεοπτικού συστήματος? Αυτά θα τα κάνει μόνο το Εσουρού? Αν δεν τα κάνει το πολιτικό σύστημα και ο πολιτικός κόσμος, διαναθέσεως θα το λύσουμε? Δεν θα είναι στρουθοκαμιλισμός αυτό? Αν αυτό, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, αν αυτό το σχέδιο λοιπόν δεν εφαρμοστεί, τότε αυτό το σχέδιο ιτήθηκε και βέβαια δεν μπορεί να επιχαίρει κανείς γι' αυτό. Κανείς δεν μπορεί να επιχαίρει γι' αυτό. Ως προς την παράκαμψη λοιπόν του Εσουρού, το μέγεθος και το μέτρο είναι αυτό. Και η εκκρεμότητα που μένει δεν είναι ή το γράψιμο ή το καθαρογράψιμο της τελικής απόφασης, είναι με αφετηρία αυτό τι θα κάνει η Ελληνική Βουλή, τι θα κάνει το πολιτικό σύστημα. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Το ερώτημα λοιπόν που συναφώς προκύπτει και συμπληρώνει αυτό που περιέγραψα ως κεντρικό ερώτημα είναι τι Εσουρού θέλουμε. Όχι ποια ονόματα, αλλά με τι κύρος, με τι δυνατότητες, με τι υποστήριξη, με τι πλαίσιο, σε ποια κατεύθυνση. Τα ορίζει το Σύνταγμα, αλλά δεν φτάνει. Η ζωντανή πραγματικότητα καθορίζεται από τη στάση των πολιτικών και των κοινωνικών δυνάμεων. Αυτή είναι η πρόκληση
από σήμερα και μετά και μπροστά στην πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής και τη διάσκεψη των Προέδρων για τη Δευτέρα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Υπουργό.